Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δείχνοντας το αυταρχικό της πρόσωπο που είναι αντιδημοκρατικό, αντισυνταγματικό, φασιστικό με μια έννοια, προσπάθησε να κλείσει την ΕΡΤ και στις 11 του Ιούνιου αλλά και σήμερα. Εμείς οι εργαζόμενοι, δεν είναι, για μας τους εργαζόμενους δεν είναι σήμερα το τέλος, είναι η αρχή και είναι μια αρχή νέων αγώνων. Η ΕΡΤ είναι και θα παραμείνει ανοιχτή, παράθυρο στην κοινωνία. Η κυβέρνηση προσπάθησε σήμερα να αποπροσανατολίσει το λαό από τα νέα μέτρα της Τρόικα και από την αδυναμία της να μπορέσει να δώσει λύσεις. Είναι υποταγμένη στον κατακτητή, γονιπετής και υψώνει ανάστημα στους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους που φέρνουν τον πλούτο στον ελληνικό λαό. Για άλλη μια φορά στην ΕΡΤ ήρθανε τα ΜΑΤ για να δείξουν ότι μπορούν να διεκπαιρεώνουν κρίσεις. Η ίδια κυβέρνηση είναι σε κρίση, γιατί δεν μπορούσε να αντέξει τη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ, ανοιχτή στην κοινωνία, να είναι κοντά στα προβλήματα του λαού, να αναδεικνύει τι είπα να πει είδηση και τι είπα να πει ενημέρωση, και αυτό δεν μπορούσε να τα αντέξει. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δώσαμε μια μεγάλη μάχη, τη συνεχίζουμε μέχρι την τελική νίκη. Τα ΜΑΤ που ήρθαν σήμερα και ο εισαγγελέας δεν είχαν καμία εντολή. Γι' αυτό άλλωστε δεν έχουμε και καμιά κατηγορία από τον εισαγγελέα. Το δελτίο τύπου της εισαγγελίας λέει την αλήθεια. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βγούμε στους δρόμους να ανατραπεί αυτή η κυβερνητική πολιτική. Η πολιτική της φτωχοποίησης και του ξεπουλήματος ό,τι δημόσιου πλούτου υπάρχει, ό,τι δημόσιας υπηρεσίας κοινοφελής για το λαό. Που με αίμα και αγώνες κατέκτησαν οι προηγούμενοι από εμάς και έπρεπε να τα διαφυλάξουμε. Ο ελληνικός λαός για άλλη μια φορά με αυτή την κυβέρνηση ντρέπεται, γιατί έχει δώσει τα φώτα της δημοκρατίας και σήμερα βλέπει ότι καταλύεται την δημοκρατία. Η ενημέρωση, ο πολιτισμός, η ψυχαγωγία, η δημόσια τηλεόραση είναι υποχρέωση της πολιτείας και απαίτηση του Έλληνα πολίτη. Εμείς θα τα παρέχουμε και θα βρούμε τρόπους να τα παρέχουμε. Η κυβέρνηση έδειξε ότι είναι πολύ λίγη και κάνουμε μια πρόταση. Να παραιτήσει τώρα, έστω, την ίστατη στιγμή, τον κύριο Καψή, όπως προσπάθησε σε μια μέρα να βάλει μαύρο στην ΕΡΤ, να βάλουν έναν υπουργό ή υφυπουργό κοινής αποδοχής από το δημοκρατικό τόξο όλης της αντιπολίτευσης, να ξαναξεκινήσουν οι συζητήσεις από την αρχή και να κάνουν μια δημόσια τηλεόραση αντάξια του ελληνικού λαού και αυτή που τους αξίζει.